Η κυρία η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η κυρία Αγλαία Μπλούμη, έχει γεννηθεί στην Γερμανία και έχει ασχοληθεί και έχει γράψει και στα γερμανικά λογοτεχνία. Το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι το πρώτο στα ελληνικά, αν δεν κάνω λάθος. Εργάζεται και ως καθηγήτρια στη γερμανικής φιλολογίας. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω έτσι 2-3 από τις φράσεις που ξέρω στα γερμανικά, αλλά δεν θα το κάνω. Αυτές είναι όλες και όλες. Παρόλο που συγκατοικούσαμε Γερμανίδες για πολλά χρόνια, δεν κατάφερα να μάθω περισσότερες. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω την κυρία Αγλαία Μπλούμη και μαζί να παρουσιάσουμε το βιβλίο «Αποχαιρέτα την τη Στουτγάρδη αστιάνακτα». Καλησπέρα σας, κυρία Μπλούμη. Γεια σας, γεια σας. Μεγάλη χαρά και τιμή που με προσκαλέσατε σήμερα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και χαιρόμαστε που θα γνωρίσουμε έτσι το βιβλίο, πίσω από τις σελίδες το οποίο θα γνωρίσουμε και θα μπούμε μέσα σε μια ιστορία που έχει να κάνει με Έλληνες που ζουν στη Γερμανία, δεύτερης γενιάς μετανάστες, μια ιστορία που διατρέχει μαζί με τον κοινωνικό περίγυρο και μια ξεχωριστή έτσι ιστορία που ο συγγραφέας ή συγγραφέας εν προκειμένου εμπνεύστηκε για να δώσει τη μυθοπλασία. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Βεβαίως η βάση του βιβλίου είναι αυτοβιογραφική. Αυτό δεν το κρύβω, είναι γεγονός. Δεν θα μπορούσατε να κρυφτείτε, έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα όμως η αλήθεια είναι ότι γράφοντας ένα μυθιστόρημα, βλέπεις πως τελικά οι λέξεις αποστασιοποιούνται από μόνες τους. Έχει κάτι το μαγικό. Ναι. Δημιουργούν πια παρακλάδια και τις δικές τους ιστορίες. Γι' αυτό και δεν θα το έλεγα αυτοβιογραφικό, αλλά αυτομυθοπλαστικό. Γιατί πλέον έχουν βγάλει φτερά και έχουν κάνει δικές τους ιστορίες. Τι ωραία που το λέτε. Ναι, εγώ το είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή αυτονομούνται οι ήρωες και ακολουθούν τη δική τους πορεία, αλλά εσείς το είπατε πιο ποιητικά, πιο ωραία το είπατε. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Για πείτε μου λοιπόν την ιστορία, λίγο έτσι από την ιστορία να μας πείτε. Ναι, η ιστορία δίνεται μέσα από την αφελή ματιά ενός παιδιού. Δηλαδή, ο πρωταγωνιστής είναι ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια κομμόπολη στη Στουτγκάρδη, δεκαετία 70-80. Εκείνες οι δεκαετίες κυρίως είναι το σημείο αναφοράς. Και βεβαίως ένα θέμα που άπτεται του απόδημου ελληνισμού δεν θα μπορούσε να μην θέσει το ερώτημα της ταυτότητας, της εθνικής ταυτότητας και τελικά τι είναι η ελληνικότητα. Αυτό ψάχνει το βιβλίο. Οπότε και μάλιστα προσπαθεί μέσα από το πρίσμα του απόδημου ελληνισμού, δηλαδή απ' έξω προς τα μέσα, να φωτίσει αυτό το ερώτημα. Έτσι, πέρα από τα καθαρά μεταναστευτικά και αυτά του μικρού παιδιού, υπάρχουν παρεμβολές που αφορούν μετά την διερεύνηση των δικών μας ριζών, της δικής μας ιστορίας, την ιστορία των παππούδων. Οπότε παίζει πάρα πολύ μικροασιατική καταστροφή, παίζει εδώ η Μακεδονία πάρα πολύ, αναφέρομαι συχνά στο Σοχό, γιατί είναι και η καταγωγή της μητέρας μου από εκεί, οπότε από εκεί μπορούσα να αντλήσω ιστορίες για την βουλγάρικη κατοχή, για τη γερμανική κατοχή και να ψάξουμε λίγο πιο βαθιά αυτό το ταυτοτικό ερώτημα. Διατρέχει και μεγάλη ιστορική περίοδο παράλληλα με τη μυθοπλασία από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά θίγει και πολλά και διαφορετικά και ευαίσθητες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ακριβώς. Και θέματα. Ακριβώς. Θέματα, δηλαδή μια ολόκληρη εποχή αυτή η μεταναστευτική και ειδικά προς τη Γερμανία στις δεκαετίες από το 50 και μετά με τα πολεμικά, έτσι, 60, 70, 80, όλες αυτές οι χιλιάδες των μεταναστών, αυτή η ιδιαίτερη κουλτούρα που μετέφεραν γυρνώντας πίσω, που εγώ την έχω ζήσει, την κατανοώ, η ελληνικότητα που λέτε, πόσο πολύ προσπάθησαν και να διαφυλάξουν την ελληνικότητά τους στην ξενιτιά. Είναι πολύ ωραία θέματα αυτά και πολύ ευαίσθητα.
Και βεβαίως και πέρα από αυτό, μετά περισσότερο θα έλεγα στο δεύτερο κομμάτι του βιβλίου, υπάρχει η παλινόστηση στη Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν είναι μόνο ένα βιβλίο για τη Στουτκάρδη, είναι και ένα βιβλίο για τη Θεσσαλονίκη. Για τη Θεσσαλονίκη. Όπου περιγράφεται η δεκαετία του 90 στη Θεσσαλονίκη. Και τελειώνει έως τη σύγχρονη εποχή, μέχρι την Ελλάδα της κρίσης. Φτάνει μέχρι το σήμερα δηλαδή. Πάμε μέχρι το σήμερα. Είναι μια ανασκόπηση ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και σταματάει πριν την πανδημία, γιατί θεωρώ ότι η πανδημία είναι ένα άλλο κεφάλαιο πια. Άλλο βιβλίο. Άλλο βιβλίο εκεί. Ναι. Το επόμενο. Εκεί πρέπει να γραφτούν τόμοι, κυρία Μπλιούμη, για τα δύο χρόνια αυτά που ζήσαμε. Αλλά νομίζω θα βγουν μετά αυτά, σιγά σιγά. Ναι, ακόμη, ναι. Ακόμη είμαστε μέσα σε αυτό. Δεν μπορούμε να το δούμε από απόσταση. Ακριβώς. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Ήδη την έχετε υπογράψει τα βιβλία την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, αυτή την εβδομάδα. Έτσι, προχτές πότε ήταν. Ναι. Αλλά. Σαφώς και προφανώς θα ξαναπεράσετε από το φεστιβάλ, έτσι δεν είναι, όπως όλοι μας κάνετε τις βόλτες σας κι εσείς. Οπωσδήποτε. Πού μπορεί να βρει κάποιος το βιβλίο, σε ποιο περίπτερο θυμάστε? Είναι στο περίπτερο 37-38, από ωραία. Τον Κέδρο. Ωραία. Τώρα εδώ στην παραλία, ναι. Λοιπόν, περάστε από τα περίπτερα εκεί του Κέδρου, 37-38, ξεφυλίστε το βιβλίο. Δείτε και το πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, το οποίο το έκανε ειδικά για σας, το φιλοτέχνησε η Σμαρόη Τζανανίδου, σωστά? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και εγώ θα ήθελα και από εδώ να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πραγματικά με χαροποίησε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήταν πολύ πετυχημένο και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία μεταξύ μας. Και είναι ωραίο, γιατί είναι όλη η δουλειά είναι πια χειροποίητη, έτσι. Νομίζω ότι και αυτό το να έχουν τα βιβλία, τα λογοτεχνικά βιβλία εξώφυλλο ένα έργο ζωγραφικής, νομίζω ότι συνδέονται οι δύο τέχνες και ότι είναι πολύ σημαντικό. Εμένα μου αρέσει αυτό, πάρα πολύ μου αρέσει, και είμαι και λίγο παραδοσιακή, έτσι. Το θέλω. Το θέλω, είναι αλήθεια. Ναι, είναι η αξία της διακαλλιτεχνικότητας. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι καλή συνέχεια. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές εμπνεύσεις σε ό,τι κάνετε. Ή στο επανειδήν θα πω, κυρία Μπλιούμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.